Ξεκίνησαν, όπως βλέπετε, οι εργασίες στο κτίριο της Παθολογικής. Ένα έργο το οποίο είχε υπάρξει διακοπή εργασιών λόγω της ελλείψεως που υπήρχε στην στατική μελέτη. Αυτά όλα διορθώθηκαν και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εντατικές από τον εργολάβο, έτσι ώστε το κτίριο να παραδοθεί στους ιώτες, στους συμπολίτες μας, σε μια δύσκολη περίοδο που διανύουμε, που καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι δομές υγείας σαν κι αυτοί να παραδοθούν το ταχύτερο δυνατό για χρήση στους συμπολίτες μας. Στην περιφέρεια Βόρειο Αιγαίου, στην Περιφερειακή Ενότητα, εργαζόμαστε προς όλες τις κατευθύνσεις σε όλα τα έργα τα οποία έχουμε βάλει σαν στόχο, έτσι ώστε σύντομα, έγκαιρα, να παραδοθούν στους πολίτες. Είναι και αυτό ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Έτσι εμείς αξιοποιούμε τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχουμε αποτελεσματικές και χρήσιμες δομές για την κοινωνία. Έχουμε χρονοδιάγραμμα, δηλαδή επανεκκίνησαν τα έργα, πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν? Κοιτάξτε, είναι σε εξέλιξη τώρα αίτημα παράτασης που το δικαιούται άλλωστε ο εργολάβος, γιατί είχαν σταματήσει εργασίες μέχρι να εγκριθεί η νέα μελέτη στατική. Η παράταση που αιτείται είναι γύρω στους 13 περίπου μήνες, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί θα είναι και η παράταση η οποία θα εγκριθεί. Εργαστεί σε σχέση πάντα με τον χρόνο τον οποίο είχε εγκεκριμένο το έργο για να ολοκληρωθεί. Δηλαδή είχε 18 μήνες εγκεκριμένο έργο, εγκεκριμένο χρόνο να ολοκληρωθεί, 5 περίπου μήνες δούλεψε ο εργολάβος, άρα υπολείπονται περίπου 13 μήνες που ήταν βέβαια σε διακοπή εργασιών. Οπότε αυτό το χρόνο το δικαιούται και θα τον πάρει. Και η επιπλέον χρηματοδότηση η οποία έχει δοθεί για την ολοκλήρωση του έργου? Η επιπλέον χρηματοδότηση, όπως έχουμε πει και παλιότερα, είναι της τάξης των 120.000 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν από πόρους της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα σχετικά με την σχετική πρόσκληση ενημερώθηκα από τα μέσα. Μέχρι στιγμής επίσημα δεν ξέρω κάτι. Εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας ήρθε στην υπηρεσία μας, στην υπηρεσία τεχνική της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, που είναι επιβλέπουσα υπηρεσία και διευθύνουσα του έργου και καθήλυνα αρμόδια, στις 24 έκτου. Και στις 26 έκτου δόθηκε εντολή από την υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, τη Διεύθυνση Εικόνων Έργων, στον εργολάβο για την επανέναρξη των εργασιών. Ο εργολάβος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και εκπρόσωπός του εδώ, γιατί είναι, συμπτωματικά είναι ακριβώς ο ίδιος και με το παθολογική κλινική, είναι στη διαδικασία συντονισμού και έναρξης των εργασιών της εξειδικευμένης έρευνας, αυτής δηλαδή της έρευνας που θα μας δείξει τη στατική επάρκεια του φράγματος. Οπότε δεν υπάρχει καθυστέρηση, δηλαδή στις διαδικασίες προχωρούν οι διαδικασίες. Καμία καθυστέρηση από εμάς. Σας λέω τις ημερομηνίες που ήρθαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο εγκεκριμένος ανακεφαλαιωτικός πίνακας, 24 Ιουνίου ήρθε.